Ο στόχος μέσα από αυτή την εκπομπή, από το Πάρετε Θέση, είναι να σας δίνουμε έτσι ωραίες πληροφορίες, χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης, πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τις ζωές μας ακόμα πιο εύκολες, ακόμα πιο ωραίες, να βελτιώσουμε αυτό που λέγεται αισθητική στις καθημερινότητές μας. Αυτό, Θανάση Μπάμπαλη, είναι μια ωραία πρόταση που είδαμε. Στο Τιτάν έχεις δει την τοιχογραφία που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Τι βλέπω, ναι. Δεν είναι πολύ διαφορετικό, ίσως πιο όμορφο το τοπίο να κυκλοφορείς. Πολύ όταν... καλύτερο, ναι. Όταν γύρω σου υπάρχουν και αν έφευγε τελείως το Τιτάν, φυσικά θα έδινε ακόμα καλύτερα, γιατί θα βλέπουμε τη φύση. Αυτό είναι μια καινοτομία την οποία προτείνεις εσύ ως βιομηχανικός σχεδιαστής, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση σε αυτό. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Στο Πάρτε Θέση, ο Θανάσης Μπάμπαλης είναι βιομηχανικός σχεδιαστής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας τα πει περισσότερο ο ίδιος τι είναι αυτό, αλλά εγώ το αντιλαμβάνομαι ως ένα ωραίο χέρι που ξέρει να φτιάχνει πράγματα, δηλαδή ένας μάστορας, ο οποίος όμως βάζει ψυχή, βάζει συνέστημα, βάζει τεχνική, βάζει αισθητική, μπορεί να φτιάξει δηλαδή από ένα μαχαίρι κουζίνας μέχρι ένα αυτοκίνητο να σχεδιάσει. Έτσι είναι, αυτά κάνει ο βιομηχανικός. Λίγο πολύ ναι. Ένας σχεδιαστής προϊόντων ή βιομηχανικός σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει μάθει πρώτα απ' όλα να επικοινωνεί με αυτούς για τους οποίους δουλεύει και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία του έτσι ώστε να κάνει λογικά, χρήσιμα και φυσικά αισθητικά άρτια αντικείμενα. Αντικείμενα που δεν έχουν απαραίτητα διακοσμητικό χαρακτήρα ή να συνδυάζουν το διακοσμητικό με το χρηστικό. Ο ορισμός του βιομηχανικού σχεδιαστή περιέχει το χρηστικό μέσα του, οπότε θα μείνω σε αυτό, αλλά πολλές φορές γίνεται αυτή η υπερεξήγηση όπου λέμε ότι ένας σχεδιαστής, βιομηχανικός σχεδιαστής ή σχεδιαστής προϊόντων είναι καλλιτέχνης, είναι κανιτέχνης, σκιτσάρει ωραία. Αυτά είναι άσχετα από την καρδιά του επαγγέλματος, που η καρδιά του επαγγέλματος είναι να φτιάξει χρήσιμα, όμορφα πράγματα τα οποία και σέβονται το περιβάλλον, όπως πολύ σωστά ξεκίνησε η εκπομπή, και δεν χρησιμοποιούν πολλούς πόρους και τα έχουμε, τα αγοράζουμε και τα κρατάμε για όσο μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μία πολύ ωραία φράση που χρησιμοποιεί συχνά είναι αυτό ότι ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι η ισορροπία μεταξύ απλότητας, οικολογίας και χρηστικότητας. Ουσιαστικά αυτό είναι το μότο σου, ας πούμε, έναν τρόπο το δικό σου, το προσωπικό σλόγγαν. Είναι προσωπικό και είναι και μάλιστα είναι και το μότο της εταιρείας που φτιάξαμε τον Κωνσταντίνο Χρούσογλου πριν από 2 χρόνια και φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε αντικείμενα με αυτή. Τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Απλότητα, χρηστικότητα και. Έχετε αρκετά βραβεία στο ενεργητικό σας για μικροαντικείμενα που φτιάχνετε, για μια ωραία συσκευασία κρασιού. Έχω, ναι, το 2011. Μισό λεπτό. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά βλέπουμε φωτογραφίες και θα ήθελα να μου πεις, αυτό είναι μια κρεμάστρα Απειρό. Αυτό είναι η κρεμάστρα Απειρό, η οποία σχεδιάστηκε για την εταιρεία Σιμπούι. Και σχεδιάστηκε πριν από 2 χρόνια, η οποία είναι 100% μεταλλική με διάφορα χρώματα. Θανάση, αυτό είναι στην αγορά, είναι στο εμπόριο? Αυτό πωλείται σε διάφορες χώρες αυτή τη στιγμή. Ναι. Ελλάδα όχι? Ελλάδα σε 3-4 καταστήματα και διαδικτυακά νομίζω επίσης. Και η πρακτική του αξία είναι ότι κρεμάς απάνω του τα μπουφάν, τα παλτό, τα πουκάμισα. Σωστά. Αυτό είναι το βραβευμένο? Αυτό είναι η συσκευασία που έγινε το 2011 για το κτήμα Γεροβασιλείου, με τους οποίους είχα άριστη συνεργασία και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος πολλές φορές που ορισμένα πράγματα γίνονται όμορφα. Όταν δουλεύει μια ομάδα τόσο καλά, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί τους πάντες που συμμετείχαν στην ομάδα. Και η συνεργασία μου ήταν τόσο καλή που φαίνεται από το αποτέλεσμα. Ναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη συνεργασία. Το βραβείο είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Τι βραβείο πήρες για αυτή τη συγκεκριμένη κατασκευή? Η συσκευασία βραβεύτηκε από Αμερικάνικη Κριτική Επιτροπή. Ο διαγωνισμός ήταν παγκόσμιος και ήταν μια κριτική επιτροπή που ήταν από τις καλύτερες στον κόσμο, που ήταν σχεδιαστές, κατασκευαστές και από εταιρείες και όλοι του χώρου. Και ήταν η πρώτη φορά που γινόταν ο διαγωνισμός και στην κατηγορία κρασιού πήρε το πρώτο βραβείο. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή, αλλά και έχουμε μέσα στη Θεσσαλονίκη ένας άνθρωπος που εκτός από φίλους είναι και, πώς το λένε, με παγκόσμια μούρη σε αυτό που λέμε βιομηχανικό σχεδιασμό. Ή όχι. Τα υπερβάλλω. Ναι. Το μούρι δεν το λέει. Ελπίζω. Πάντως είναι ωραίο γιατί έρχεσαι και δίνεις, γιατί αυτό που κάνετε εσείς ουσιαστικά, είτε σχεδιάζετε τέτοιο τύπο, αυτό τι είναι τώρα, τέτοια αντικείμενα που τα χρησιμοποιούμε στην κουζίνα, ας πούμε. Είναι χρηστικά αντικείμενα, αυτό είναι ένα πλατό για παρουσίαση φαγητού, αυτό είναι μια βαλίτσα για υπολογιστή που βγήκε το 2011. Φτιαγμένη από τι υλικό? Από ξύλο
και με την ίδια διαδικασία που έγινε και η συσκευασία προηγουμένως. Αυτό είναι ένα νυχτήρι κρασιού της συλλογής Ιμπούι. Και αυτό πωλείται σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι στην αγορά, είναι στο εμπόριο, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά είναι στην αγορά, ναι. Αυτό τι είναι, Θανάση? Αυτό είναι το ανοιχτήρι που είδαμε, προηγουμένως σε μια φωτογράφηση άλλου τύπου που είναι και οφελώς απάνω. Ναι. Πες μου κάτι. Αυτά όλα είναι μικροαντικείμενα. Δηλαδή είναι αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Ναι. Πιστεύεις ότι έχουμε ανάγκη από όλη αυτή την καινούργια, την καινούργια πληροφορία πάνω σε πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, που κυκλοφορούν ευρέως στην καθημερινότητά μας? Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες ανοιχτήρια, εκατοντάδες συσκευασίες υπολογιστών. Σωστά. Εσύ πού το πας το πράγμα? Γιατί επιμένεις? Καλύπτει τον ψυχισμό σου, την ενέργειά σου? Είναι έκφραση για σένα ζωής? Πρώτα απ' όλα είναι η ανάγκη να περάσω αυτό το μήνυμα έτσι ώστε να αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ένα μεγάλο κοινό για αυτή την απλότητα και την ομορφιά το οποίο έχουμε και εμείς ανακαλύψει έχοντας 2 χρόνια στην εταιρεία αυτή, που θέλει τέτοια αντικείμενα. Θέλει αντικείμενα τα οποία έχει αφαιρεθεί περιττότητα από πάνω τους. Ποιο θεωρείς από αυτά τα στοιχεία, τα αντικείμενα που φτιάχνετε, είναι το πιο φλίαρο, το πιο κακοχρησιμοποιημένο, ρε παιδί μου? Από αυτά που κάνουμε? Από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, εμείς οι άνθρωποι. Αυτή η κατηγορία στην οποία μιλήσαμε τώρα, τα επιτραπέζια αντικείμενα, είναι η πιο φλίαρη κατηγορία. Σωστά. Οι καρέκλες έχουν... Γιατί και εκεί γίνεται μια μάχη. Στις καρέκλες γίνεται πάντα μάχη και η καρέκλα είναι, αν θες, ο χάρακας ενός σχεδιαστή. Δηλαδή, αν καταφέρεις και σχεδιάσεις σωστά μία καρέκλα, τότε έχεις κερδίσει το σεβασμό όλων. Δηλαδή, όταν εσύ φτιάχνεις ένα αντικείμενο, και με αυτό να κλείσουμε, λαμβάνεις υπόψη όλους τους παράγοντες. Δηλαδή, εργονομικούς, αισθητικούς, λειτουργίας, δηλαδή ακόμα πώς πιάνει το χέρι ένα μαχαίρι, πώς κάθεται ένα σώμα σε μία καρέκλα. Δηλαδή, αυτό είναι μια επιστήμη, κάτι παραπάνω από απλό σχεδιάζω. Ναι, γιατί η επιστήμη του σχεδιασμού έγκυται στο γεγονός ότι πρέπει να δουλεύει σε ένα ευρύ φάσμα κόσμου. Είναι μια κλίμακα η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο σώμα μας. Δεν είναι ένα κτίριο, ούτε είναι κάτι που το βάζω στην τσέπη μου. Και πρέπει να το μελετήσεις από όλες τις μεριές, αλλιώς έχεις ένα αποτυχημένο προϊόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Χαιρόμαστε να έχουμε επιτυχημένους ανθρώπους δίπλα μας. Καλή πορεία σε όλα τα ταξίδια που πρόκειται να κάνεις και σε όλα τα αντικείμενα που θα σχεδιάσεις από αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση Μπάμπαλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.